Τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Καλαϊτζάκης Στέλιος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος συνδυασμού Ηράκλειον Αξίζει της Βαγγελιός Χιναράκη Λιάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λιδάκη, σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Είστε γιατρός, έχετε εμπειρία 9 χρόνων στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Γιατί λοιπόν προτιμάτε την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι την κεντρική πολιτική σκηνή? Κυρία Λιδάκη, στα χρόνια της ενασχόλησής μου με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων θεωρώ ότι απόκτησα μία σχέση με τους δημότες τέτοια που να μου επιτρέπει να μπορώ να ασχοληθώ και στο Δήμο Ηρακλείου πάντα με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα. Αυτή η σχέση βέβαια συνεχώς μεταλλάσσεται. Σχέση ανθρώπου προς άνθρωπο. Επομένως, σε αυτή την περίοδο της ζωής μου θα ήθελα να καταθέσω την εμπειρία μου μέσω του συνδυασμού Ηράκλειον Αξίζει της Βαγγελίας Χιναράκη. Τι διαφορετικό μήνυμα δίνει στην κοινωνία του Δήμου η κυρία Χιναράκη? Καταρχήν, το ψηφοδέλτιο της κυρίας Χιναράκη και το Ηράκλειον Αξίζει απαρτίζεται από πρόσωπα, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταθέσει στο διάβα της ζωής τους, στη γειτονιά, στο σχολείο των παιδιών τους και γενικώς στο Ηράκλειο τις απόψεις τους και θα έλεγα και τον εθελοντισμό τους. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχουν παράγοντες, δεν υπάρχουν κομματικοί παράγοντες στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Βαγγελιός Χιναράκη. Και το δεύτερο, το τρίτο, είναι ότι η εμπειρία της κυρίας Χιναράκη είναι τέτοια που με κάνει να αισθάνομαι άνετα, ίσως μεταξύ ίσων. Με κάνει να μπορώ να καταλάβω ότι η συνθετική σκέψη που απέδειξε όσο καιρό ήταν νομάρχης ή βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μακριά, ξαναλέω, από παράγοντες, καθαρά και μόνο με γνώμονα τον πολίτη και το συμφέρον του δημότη και του πολίτη, με κάνει να αισθάνομαι άνετα και σίγουρος ότι την επόμενη ημέρα η κυρία Σχιναράκη θα είναι μία δήμαρχος πραγματικά δημιουργική για το μέλλον του Ηρακλείου. Είναι διαφορετικά τα προβλήματα της καθημερινότητας μεταξύ ενός κατοίκου του κέντρου και ενός κατοίκου της Παλιανής και της Αλικαρνασσού. Τα έχετε ιεραρχήσει αυτά τα προβλήματα? Τα προβλήματα του Ηρακλείου είναι σύνθετα, πολυδιάστατα. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τη μία κοινωνία από την άλλη. Προσπαθείς να βοηθήσεις, γιατί θεωρώ ότι ένας δήμαρχος πρέπει το πρώτο μέλημά του είναι να θεωρεί παιδιά του και όλες τις ενότητες του Δήμου Ηρακλείου, του καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου, και την Παλιανή και το Τέμενος και το Γοργολαΐνη και την Αλικαρνασσό και το Ηράκλειο. Πραγματικά τα προβλήματα είναι διαφορετικά. Όχι μόνο χωροταξικά, αλλά και ανάλογα για ποιον επαγγελματία μιλάμε και ποια επαγγελματική τάξη. Άλλα προβλήματα έχει ο επιχειρηματίας, άλλα προβλήματα έχει ο αγρότης, άλλα στη μία περιοχή, άλλα στην άλλη περιοχή. Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να ενσκύψει πάνω σε αυτά τα θέματα και να μπορέσει και να τα ιεραρχήσει και με τους αντίστοιχους αντιδημάρχους να μπορέσει να δώσει λύσεις, πρακτικές λύσεις. Ο συνδυασμός σας δίνει έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για αυτό? Τυχαίνει και είχα την τιμή να είμαι προϋπολιτικός προϊστάμενος των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Θα σας καταθέσω την εμπειρία μου. Η εμπειρία η οποία ήρθε καθόμενος με ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι με μάθανε εν τέλει πώς θα πρέπει να φέρετε κάποιος προϊστάμενος των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως ήταν η κοινωνική λειτουργή, τα μέλη και τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών. Θεωρώ ότι είναι μια παροχημένη έννοια να συζητάμε για την κοινωνική πολιτική ενός Δήμου με κριτήρια και μόνο της δεκαετίας του 80 ή του 90 ή του 2000. Θα πρέπει να επικαιροποιηθεί επομένως ο ρόλος. Ο πρώτος ρόλος που θα πρέπει να έχει η κοινωνική υπηρεσία ενός Δήμου θα πρέπει να είναι να δώσει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Όχι μόνο μία σακούλα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, όχι μόνο κάτι που μπορεί ήδη να το κάνει μια κοινωνική υπηρεσία. Θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Η γοητεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρία Λιδάκη, είναι να μπορέσει να δώσει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Πραγματική ελπίδα. Όχι κούφια λόγια τα οποία αύριο το πρωί μπορεί να ξεχαστούν. Μια πραγματική ελπίδα στον συνάνθρωπο, ο οποίος μπορεί να έχει την έννοια έβρεσης εργασίας, μπορεί να έχει την έννοια της δημιουργίας θέσεων εργασίας, γιατί
θα μπορούσε να γίνει. Το παράδειγμα υπάρχει στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων επί των ημερών του κυρίου Ρούσου Κυπριωτάκη που είχα την τιμή να προείστα με των κοινωνικών υπηρεσιών. Κύριε Καλαϊτζάκη, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ, κυρία Λιδάκη, για την πρόσκλησή σας και τον Νότος TV. Και θα ήθελα να κλείσω με κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ. Έχουμε ακόμα γύρω στις 10-12 ημέρες μέχρι την 26η του Μάη, που είναι η ημέρα των εκλογών. Θα ήθελα οι συμπολίτες μας, οι συνδημότες μας, νυφάλια να σκεφτούν πέρα από συγγένειες, πέρα από συντεκνίες ή κουμπαριές και να ψηφίσουν από όλους τους συνδυασμούς αυτοί που είναι οι πιο ικανοί για το Ηράκλειό μας. Σας ευχαριστώ.